πίσω από το πώς σας. Μπορεί η κριτική κυρίως των μεγαλοπόλεων να μην είναι τόσο εξοικειωμένη με την οδήγηση στο χιόνι όπως οι πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Εν τούτης, από την 1η Οκτωβρίου έως τον Απρίλιο θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν όλοι στα οχήματά τους αντιολισθητικές αλυσίδες ή εναλλακτικά αντιελουστητικά μέσα βάσει του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και απλά τραβάτε. Και δεν τώρα. Καλό είναι να υπάρχουν στο αυτοκίνητο οι αλυσίδες πάντα να, σε περίπτωση που πας σε χιόνια να τις χρησιμοποιήσεις. Εντάξει, εδώ στις πόλεις, ας πούμε, δεν μας χρειάζονται εμάς. Αν το ζητάνε, εντάξει, γιατί όχι. Δεν έχουμε τόσο πολλά χιόνια εδώ, αλλά γιατί όχι. Έχετε αλυσίδες εσείς? Έχω, ναι. Υπάρχει ανταπόκριση μόνο σε περίπτωση που κάποιος οδηγός θέλει να πάει στα χιόνια και δεν έχει αλυσίδες και θέλει να προμηθευτεί. Διαφορετικά δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τον οδηγό. Ο κύριος Μανώλης Λίτινας από το Αμάρι είναι ένας από τους πολλούς ρυθμιώτες που σήμερα έσπευσε σε κατάστημα ανταλλακτικών για να προμηθευτεί αντιολισθητικές αλυσίδες, τις οποίες όπως λέει ίσως και να μην χρειαστεί ποτέ. 80 ευρώ! Το μέτρο είναι καλό, αλλά μην βάζουν το άλλο το μαχαίρι στο λαιμό, ότι μετά την 1η του Οκτώβρη θα έχουμε ακυρώσεις 80 ευρώ. Η υποχρεωτικότητα του μέτρου που συνοδεύεται από πρόστιμο 80 ευρώ οδήγησε τελευταία στα καταστήματα αρκετούς οδηγούς. Υπάρχει ήδη μια αυξημένη κίνηση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος, η οποία συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Πολλοί άνθρωποι ήδη προμηθεύονται αλυσίδες για τα αυτοκίνητά τους. Η τιμή των αντιολισθητικών αλυσίδων έχει αυξηθεί σημαντικά συγκριτικά με πέρυσι, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των οδηγών. Οι τιμές είναι λίγο αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, μπορώ να πω, γύρω στο 15-20% ως στιγμής. Για τα 4x4 τα αγροτικά είναι πιο ενισχυμένες και η τιμή τους ξεκινά από τα 90 ευρώ. Το ζευγάρι είναι πάντα η τιμή για ζευγάρι. Στα επιβατικά είναι πιο φτηνές και ξεκινάνε από 65-70 ευρώ. Ενώ αντίστοιχα πέρυσι ξεκινούσαν για τα επιβατικά από 50 ευρώ και για τα φορτηγά από γύρω στα 80, ας πούμε, ευρώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Με ρωτάνε εμένα πώς τα βγάζω πέρα, μου έχουν κόψει τη σύνταξη χωρίς να με ρωτήσουν. Έχουν πάει στα σούπερ μάρκετ να δουν τι γίνεται στο τέτοιο. Οι αλυσίδες ή κάθε αντιολισθητικό μέσο θα πρέπει να υπάρχουν στο χώρο αποσκευών κάθε οχήματος όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν. Δηλαδή, όταν επιβάλλονται περιορισμοί κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές. Σε αντίθετη περίπτωση και έπειτα από σχετικό έλεγχο της τροχέας, θα βρέχει πρόστιμα. Καλύτερο πάλι να διφοδιαστούμε και να έχουμε αλυσίδες στα αυτοκίνητά μας. Μπορεί να μας χρειαστούν, μπορεί και να μην μας χρειαστούν. Αλλά αυτό και βάσει της κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Μπορεί κάποια στιγμή και εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη να μας χρειάζονται οι αλυσίδες πιο τακτικά. Εναλλακτικά, ο οδηγός μπορεί να προμηθευτεί χιονολάστιχα, η τιμή των οποίων όμως είναι αρκετά αυξημένη, ή χιονοκουβέρτες που μοιάζουν με κάλυμα των ελαστικών και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν με περισσότερη ευκολία από κάθε οδηγό.